Νιώθω πάρα πολύ ευλογημένος για αυτό που κατάφερα να κάνω. Χαρούμενος που έκανα υπερήφανο στους δικούς μου ανθρώπους. Και πολύ πιο δυνατός ώστε να προσφέρω ακόμα περισσότερα πράγματα έξω στην υπηρεσία και στην κοινωνία. Η λέξη αγάπη πιστεύω είναι η πιο σωστή. Αγάπη. Τα συναισθήματα είναι περίπλοκα, να σου πω ακόμα. Ακόμα μέχρι και σήμερα είναι περίπλοκα, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το περιμένει κανένας να συμβεί αυτό μόνο στην περιπολία του. Νιώθω ευλογημένος. Νιώθω πάρα πολύ ευλογημένος που αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος είναι κοντά σε εμάς, σε όλους εμάς και στην οικογένειά του, χάρη σε μένα. Πάμε λίγο, κύριε! Κάρπα έμαθα όταν έχασα ένα πολύ συγκινικό μου πρόσωπο και το πήρα πολύ εγωιστικά σαν χρήσο, σαν χαρακτήρα. Και είπα ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να μου χρειαστεί έξω στο δρόμο και να μου χρειαστεί. Και εκείνη τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι στον άνθρωπο έβλεπα τον ξάδερφό μου. Γι' αυτό δεν εγκατέλειψα. Στην πυροβολία μας με τα παιδιά, διαπιστώσαμε έναν συνάνθρωπο που έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο πεζοδρόμιο. Κατεβήκαμε τις μηχανές και του προσέφερα τις πρώτες βοήθειες. Ο συνάνθρωπος έτσι όπως έπεσε πολύ άτσαλα και χτύπησε το κεφάλι του. Και περιποιούμε την πληγή του. Του μιλούσα και δεν έπαιρνα απαντήσεις, δεν έβλεπα κάποια ανταπόκριση. Έβαλα το χέρι μου για παλμούς και για ανάσα, δεν έπιανα τίποτα. Και έβλεπα κάποια συμπτώματα τα οποία πάνε για καρδιακό επεισόδιο. Και ξεκίνησα να το κάνω κάρπα. Επί μισή ώρα που παλεύαμε με όλους τους αδέλφους να σώσουμε τον άνθρωπο, να τον ξαναφέρουμε κοντά μας, δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν εγκαταλείψαμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όπως λέμε εμείς. Ήρθε και ο άνθρωπος του ΕΚΑΒ και με τον επενδυτή καταφέραμε, κρατήσαμε παλμό, μεταφέραμε τον άνθρωπο στο θρέωστο του νοσοκομείου και σταθεροποιήθηκε η υγεία του. Είμαι ο Χρήστος Μεζάς, είμαι 26 χρονών, είμαι από τη Θεσσαλονίκη και είμαι πολύ τεχνικό γενεία. Η αστυνομία ήταν ένα όριο ζωής που έγινε πραγματικότητα. Η άμεση δράση είναι μια υπηρεσία που είναι άμεσα δίπλα στον πολίτη. Μ' αρέσει να βοηθάω, γι' αυτό μπήκα και στο σώμα και γι' αυτό πρέπει να ξεκινάμε στη δράση. Αξίζει να είσαι πρωταγωνιστής και να δώσεις την ελπίδα στον κόσμο αυτή την κρίσιμη στιγμή. Και εύχομαι να δώσω και την παραμικρή ελπίδα.